Μια διαφορετική μέρα ξημέρωσε για τον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος τέθηκε σε καθεστώς αυξημένου κινδύνου για τον κορονοϊό. Όπως ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, τα ενεργά κρούσματα στο Ηράκλειο είναι 72, ενώ σε 9 Φεβρουαρίου ήταν 54. Το περιμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε. Και δεν νομίζω τόσο για τον αριθμό των κρουσμάτων, όσο για τον αριθμό των μεταλλαγμένων κρουσμάτων. Σφίγγουν γενικώς. Σφίγγουν για όλους, σφίγγουν για όλη την Ελλάδα. Είναι δύσκολα. Δεν μας κλείνουν μια και καλή ένα μήνα, δύο μήνες, και μετά να μας αφήσουν ελεύθερους. Η οικονομία έχει πάει κατά διαόλου. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να αποφεύγουμε την πολυκοσμία. Δεν βλέπεις εδώ να κολλητεί. Τώρα καθόμαστε δύο μέτρα ο ένας από τον άλλο να πιούμε τον καφέ μας. Το κόκκινο το περίμενα, ή όταν έρχονται καράβια και αεροπλάνα και όλα αυτά απ' έξω, επόμενο είναι ότι θα έχουμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα. Με το Ηράκλειο να είναι στο κόκκινο, πολίτες απόλαυσαν από νωρίς το πρωί τη βόλτα τους στο κέντρο, με τους ίδιους να σχολιάζουν τα επιπλέον περιοριστικά μέτρα τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από το πρωί. Λέμε ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα όσο καλύτερα μπορούμε, ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση το συντομότερο δυνατό. Είναι πολύ πιθανό να ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και στο Δήμο Ρεθύμνου, δηλαδή σε λίγο να είναι όλος ο νομός σε καραντίνα. Από τη στιγμή που δεν προσέχουμε τις προηγούμενες μέρες, φυσιολογικό ήταν να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα, φταίμε μόνο εμείς. Δεν ανησυχώ γιατί μένω μόνος μου, δεν έρχομαι σε επαφή με κόσμο, οπότε... Συγκεκριμένα στο Δήμο Ηρακλείου μέχρι την 1η Μαρτίου απαγορεύεται κυκλοφορία από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί, με μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικιδίου. Τηλεκπαίδευση μόνο και τα λύκεια. Λειτουργίες σε χώρους λατρείας με ανώτατο όριο τα 9 άτομα. Λειτουργία για εμπορίου με τη μέθοδο Click Away και του καταστημάτων ένδυσης, υπόδυσης, βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων και καταστημάτων προσωπικής περιποίησης με προκαθορισμένο ραντεβού. Για μένα προσωπικά, χωρίς να υπάρχει αυτό καμία ένδειξη επαγγελματικού ρατσισμού, νομίζω ότι θα μπορούσε να μετριάσει ή να απαγορεύσει τις τεράστιες ουρές στα μεγάλα πολυκαταστήματα, τα οποία τα ζούσαμε όλοι. Ευελπιστούμε ότι είναι το τελευταίο που περνάμε. Εντάξει, είχαμε προετοιμαστεί, το περιμέναμε όλοι μας. Από εκεί και έπειτα αυτό που ευχόμαστε είναι να είναι πάρα πολύ σύντομο, διότι οι αντοχές πλέον, σωματικές, ψυχολογικές και οικονομικές, έχουν τελειώσει. Για μία ακόμη φορά είμαστε στο κόκκινο και εμπορικά. Καταστήματα πλέον είναι, όπως καταλαβαίνετε, ακόμη γεμάτα εμπορεύματα. Δύσκολο για μας, θα κοιτάξουμε να προσαρμοστούμε. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της αυστηροποίησης των μέτρων και στο Ηράκλειο, οι πολίτες εξακολουθούν να απολαμβάνουν μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Ναι, έτσι πάει, γι' αυτό και βγήκαμε τελευταία βόλτα. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε. Μπας και βάλουμε μυαλό. Αν είναι το καλό μας. Πιστεύω ότι σωστά έπραξε. Το κόκκινο, το να κλειστούμε πιο νωρίς μέσα, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, τι 6-9, τι 9.